Με αίσθημα ευθύνη στο ΚΚΕ συμμετείχε στις διαδικασίες της Προανακριτικής Επιτροπής για την υπόθεση Παπαγγελόπουλου. Όλο αυτό το διάστημα προσπαθήσαμε χωρίς φόρες και κουριαχτά να προσεγγίσουμε την ουσία της υπόθεσης. Φτάσαμε σε ένα κρίσιμο σημείο. Δηλαδή, ποιο είναι αυτό, την εξέταση ουσιωδών μαρτύρων που είναι προστατευόμενοι μάρτυρες. Οι τελευταίες εξελίξεις των δύο προηγούμενων ημερών επιβεβαίωσαν αυτό που έλεγε το κόμμα το ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή. Ότι υποκαθεστώς ανωνυμίας και προστασίας δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστική, ούτε καν τυπική από ό,τι φαίνεται, εξέταση των αυτών των προστατευόμενων μαρτύρων. Από αυτή την άποψη, σήμερα καταθέσαμε την πρότασή μας που είχαμε προαναγγείλει. Δηλαδή, να αρθεί το καθεστώς προστασίας του, ώστε η Επιτροπή να τους εξετάσει. Δυστυχώς, η πρόταση αυτή απορρίφθηκε από τους υπόλοιπους της Προανακριτικής Επιτροπής. Επέμεναν στις θέσεις τις οποίες είχαν διατυπώσει στο παρελθόν για το πώς θα γίνει η εξέταση των μαρτύρων. Θεωρούμε σε αυτό το σημείο να δηλώσουμε ότι παρότι διατηρούν τις μάσκες και λόγω καρναβαλιού στους προστατευόμενους μάρτυρες, πέσαν οι μάσκες των πολιτικών κομμάτων. Έχουμε δηλαδή μια συμπαιγνία επί της ουσίας. Δεν θέλει ούτε η Νέα Δημοκρατία με το Κινάλ και το ΣΥΡΙΖΑ από την άλλη μεριά να εξεταστεί υπόθεση επί της ουσίας. Θέλουν να καλλιεργούν απλά και μόνο εντυπώσεις πρόσκαιρες και ο καθένας για το δικό του συμφέρον, γιατί τους βολεύει αυτή η κατάσταση. Εμείς θα ξαναεπανέλθουμε πάλι με την πρότασή μας περί άρσης του καθεστώτος προστασίας και ο καθένας να πάρει τις ευθύνες του. Άρα εσείς σε μια διαδικασία εξέταση των μαρτύρων δεν πάτε? Προς το παρόν δεν έχει αλλάξει κάτι. Δεν θα συμμετέχουμε. Το μαρτύριο των προστατευόμενων που ο καθεστώς προστασίας δεν θα συμμετέχουμε. Το έχουμε δηλώσει καθαρά αυτό το πράγμα. Γιατί θεωρούμε ότι είναι κοροϊδία.